να μοιραστούμε μαζί μια ωραία ιστορία. Μια συγκινητική ιστορία, και θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο στη δεκαετία του 60. Θα μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Θα μπορούσε να είναι το σενάριο μιας πολύ ωραίας ταινίας. Θα μπορούσε να είναι μέσα από την πολίτικη κουζίνα. Είναι όμως πραγματικότητα και μας έχει συγκινήσει. Ο Κωνσταντίνος και η Μαρία, Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Η οικογένεια Σκυριανίδη στην πόλη, στο κατοίκιο, εκεί όπου δημιούργησαν την όμορφη οικογένειά τους. Ο Μιχάλης και η Αριάδνη, τα παιδιά της οικογένειας, γεννιούνται στην Κωνσταντινούπολη και παραμένουν εκεί όλοι οικογενειακώς ως το 1969. Αργότερα έρχονται στην Ελλάδα, πρώτα Αθήνα και μετά εγκαθίστανται στην Θεσσαλονίκη. Όμως η ιστορία έχει και κάτι το ιδιαίτερο, και θα μας τα πει καλύτερα η Αριάδνη Σκυριανίδου, η οποία είναι στην παρέα μας. Καλή σας μέρα, κυρία Σκυριανίδου. Καλή σας μέρα. Κυρία Σκυριανίδου, οι γονείς σας και εσείς γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Οι γονείς σας παντρεύτηκαν το 1960. Ναι. Ο πατέρας σας, ο Κωνσταντίνος Κυριανίδης, ήταν εργοστασιάρχης. Βεβαίως. Είχε εργοστάσιο που παρήγαγε σειρματόπλεγμα μαζί με το συνέδερό του, έναν Τούρκο. Έτσι λοιπόν έφτιαξε την οικογένειά του, και μάλιστα μέναν και στο κατοίκιο της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Η μητέρα σας η Μαρία. Ναι, εμείς Μέρη, έτσι τη λέγαμε. Μέρη, η Μέρη, η Μέρη Σκυριανίδη, μαζί με εσάς, με τα παιδιά της, τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος είναι ο αδερφός σας. Μιχάλης. Ο Μιχάλης και εσείς. Μεγαλώσατε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1969. Ναι, όπου και φύγατε από εκεί. Όμως, το 1960, όταν παντρεύτηκαν οι γονείς σας, μεταξύ άλλων των δώρων του γάμου, υπήρχε και ένα ψυγείο. Μάλιστα. Ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί το ψυγείο είναι η όλη ιστορία. Ναι, το ψυγείο είναι η ιστορία. Οι γονείς μου λοιπόν επίπλωσαν το σπίτι τους και αγόρασαν ένα ψυγείο, το οποίο ήταν από τα καλύτερα της εποχής, μόλις είχε κυκλοφορήσει. Ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί είχε ένα πολύ ωραίο γαλάζιο χρώμα. Δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά ψυγεία. Ήταν 1,75 ύψος, 70 φάρδος και βάθος, δηλαδή πολύ διαφορετικό από τις τωρινές διαστάσεις. Αλλά το χαρακτηριστικό ήταν αυτό, ότι ήταν γαλάζιο, ήταν πολύ ωραίο ψυγείο. Αυτό λοιπόν το ψυγείο μας ακολούθησε. Ένα ψυγείο λοιπόν, το οποίο δεν θα πούμε μάρκες. Δεν πρέπει να πούμε μάρκες, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ένα ψυγείο από ένα εργοστάσιο της Τουρκίας που παρασκευάζει ψυγεία. Ένα γαλάζιο, βαρύ, μεγάλο, ογκώδες ψυγείο. Το οποίο το 1969 μεταφέρθηκε και αυτό στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Στην αρχή Αθήνα. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Και μετά από 6 μήνες ήρθατε Θεσσαλονίκη και εγκατασταθήκατε εδώ. Ναι. Έτσι λοιπόν, μαζί και το ψυγείο. Μαζί και το ψυγείο, και στις μετακομίσεις μας ακολουθούσε και το ψυγείο, γιατί αλλάξαμε 3 σπίτια μέχρι να αγοράσουμε αυτό που μένουμε εδώ στο Φάληρο, στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πολύ δύσκολη η μεταφορά του, γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το ψυγείο το τόσο καλό ήταν λειτουργικό ως και πριν από λίγο καιρό. Ναι, βεβαίως, λειτουργούσε άψογα. Εντάξει, λόγω της παλαιότητάς του πλέον χρειαζόταν απόψυξη πολύ συχνά, γιατί είχε εσωτερικό καταψύκτη. Αλλά λειτουργούσε, ναι, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 που το έβγαλα εγώ από την πρίζα. Η ιστορία του ψυγείου είναι μεγάλη, διότι έχει ζήσει την οικογένεια, έχει ζήσει το γάμο, τη γέννηση των δύο παιδιών, την μετακόμιση από την πόλη στην Ελλάδα, η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και ξανά το ξεκίνημα μιας νέας ζωής, μιας οικογένειας με δύο παιδιά, μικρά παιδιά τότε, τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα και έπρεπε ξανά η οικογένεια να στήσει το σπιτικό, έτσι, να στήσει τον οικοκυριό. Έτσι, και το ψυγείο αυτό
ακολουθούσε πάντα και δεν το άλλαξε ποτέ η μητέρα σας. Η κυρία Μέρη πάντα είχε αυτό το ψυγείο, δεν το άλλαξε ποτέ. Δεν το άλλαξε γιατί λειτουργούσε μια χαρά, γιατί με αυτό το ψυγείο έκανε και τους γάμους των παιδιών της και τα τραπεζώματα, ήταν εξαιρετική μαγείρισα, αλλά και τα φιλέματα στις φίλες και τη φροντίδα για ανθρώπους στη γειτονιά. Μαγείρευε η κυρία Μέρη και φρόντιζε και ανθρώπους που στη γειτονιά, ας πούμε, χρειαζόντουσαν φροντίδα και φαγητό. Αυτό το ψυγείο ήταν τα πάντα. Είχε τα πάντα. Και πριν από μερικούς μήνες ήρθε έτσι η κατάσταση που έπρεπε το σπίτι να αδειάσει. Έφυγε η κυρία Μέρη από τη ζωή πριν μερικούς μήνες. Ναι, η μητέρα μου πέθανε 21 Δεκεμβρίου του 2021, αλλά την τελευταία πενταετία ταλαιπωρήθηκε με την υγεία της, είχε πάθει εγκεφαλικό και τους τελευταίους 6 μήνες ήταν σε κλινική, οπότε έπρεπε κάπως να πληρωθεί η κλινική και γι' αυτό αποφασίσαμε να αδειάσουμε το σπίτι για να το νοικιάσουμε. Και το μεγάλο μου πρόβλημα, εντάξει, κοντά σε κάποια άλλα τέλος πάντων, ήταν τι θα γίνει με το ψυγείο, γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και τι θα το κάνουμε, γιατί δεν ήταν για να μείνει μέσα στο σπίτι, δηλαδή δεν νομίζω ότι αν νοικιάζαμε το σπίτι, είναι πολύ μικρό το διαμέρισμα, σε ένα φοιτητή ας πούμε θα του έκανε αυτό το ψυγείο που θα ήθελε απόψυξη, ξέρω εγώ, κάθε λίγο. Και τι έγινε τότε? Και ναι, προσπαθούσα να βρω τρόπους τι να κάνω το ψυγείο, σκεφτόμουν την ανακύκλωση του Δήμου, σκεφτόμουν ότι μπορώ να φωνάξω έναν από τους παλιατζίδες, τους περαστικούς και να πάρουν το ψυγείο, αλλά αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ψυγείο, καμία σχέση με τα σύγχρονα. Και πάλι δεν ήθελα να καταλήξει στη χωματερή, ξέρω εγώ, να πάει για παλιοσίδερα που λένε. Οπότε μου ήρθε η ιδέα να στείλω, να ψάξω την εταιρεία που το κατασκεύασε στην Τουρκία και τη βρήκα στο ίντερνετ. Μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει, συνεχίζει και κατασκευάζει ψυγεία, ναι, βεβαίως, και μάλιστα βεβαίως, είναι και μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Πολύ μεγάλη εταιρεία, έχει παγκοσμίως εργοστάσια και αντιπροσώπους. Και βρήκα και email στην ιστοσελίδα τους, οπότε τους έστειλα ένα email εξηγώντας τους την ιστορία του ψυγείου και ρωτώντας τους τι θα μπορούσα να το κάνω. Τι θεωρούν αυτοί ότι θα μπορούσα να το κάνω, γιατί εγώ θεωρούσα ότι αυτό το ψυγείο θα μπορούσε να είναι και συλλεκτικό. 61 ετών, λειτουργική κανονικά, γαλάζιο, όμορφο, και σκέφτηκα ότι ίσως θα ενδιέφερε κάποιο συλλέκτη, αλλά σίγουρα όχι στην Ελλάδα γιατί δεν ήταν ελληνικό. Οπότε απευθύνθηκα στο εργοστάσιο. Και τι σας απάντησαν? Κοιτάξτε, αρχικά δεν μου απάντησαν από την Τουρκία, αλλά ένα μήνα μετά μου ήρθε ένα email από μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία της Τουρκίας, και πάρα πολύ ευγενικά μου πρότειναν να παραλάβουν οι ίδιοι το ψυγείο και να το στείλουν πίσω στην Τουρκία, όπου θα εκτεθεί στην έκθεση του εργοστασίου, τέλος πάντων, με τα προϊόντα τους, και να το αντικαταστήσουν βεβαίως με ένα σύγχρονο, με ένα καινούριο ψυγείο. Η ζωή από την πόλη στην Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτυπωθεί σαν σημειώματα, σαν μέμο, όπως αφήνουμε πάνω στα ψυγεία μας και τώρα, στη σύγχρονη εποχή, θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε αυτό το ψυγείο, το γαλάζιο, βαρύ, ογκώδες ψυγείο. Και εκεί συσκευή θα μπορούσε να αποτυπωθεί και αποτυπώνεται όλη η ζωή και όλη η ιστορία αυτής της οικογένειας. Το θέμα μας δεν είναι το ψυγείο, το θέμα μας είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα σε μια κοινωνία που όλα είναι ρευστά, όλα περνούν και φεύγουν. Η κυρία Αριάνθνη αποφάσισε να μην πάει για παλιοσίδερα. Μα μου έλεγε νωρίτερα πώς σε αυτό το ψυγείο, με αυτό το ψυγείο μεγαλώσαμε, γινόταν σαν τα τραπέζια στο σπίτι, τα καλέσματα. Και έτσι λοιπόν, κυρία Αριάδνη, θα πάει, πήγε στη μόνιμη έκθεση προϊόντων της εταιρείας, της μεγάλης αυτής εταιρείας στην Τουρκία. Ένα ψυγείο τόσο λειτουργικό όσο και όλη η ζωή η οποία πέρασε και δεν έφυγε, συνεχίζεται. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αν ζούσε και η μητέρα μου ακόμη, θα χαιρόταν με αυτό. Θα χαιρόταν που ξαναγύρισε εκεί. Από που ήρθε. Από που ήρθε. Ναι, ναι. Οι γονείς σας ερχόμενοι στην Θεσσαλονίκη με τι ασχολήθηκαν?
Ο πατέρας μου ξεκίνησε μαζί με έναν ξάδερφο της μητέρας μου ένα εργοστάσιο στη Θέρμη, που κατασκεύαζαν συνδετήρες, αυτούς που μπαίνουν στα έπιπλα, mm-hmm. με τα πιστόλια, τα συρραπτικά. Ναι. Και μέχρι τα 70 του που βγήκε στη σύνταξη και στα 72 πέθανε, δούλευε μέρα νύχτα εκεί. Ξαναξεκίνησε τη ζωή του από την αρχή, ήρθε στα 43 στην Ελλάδα, οπότε ξανά από την αρχή. Κυρία Αριάδνη, όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, αρχίζουμε και ψηλαφίζουμε διάφορα κομμάτια της ζωής μας. Έτσι. Πόσο μάλιστα όταν φεύγουν οι γονείς μας, η μητέρα μας. Η μητέρα, η οποία αποτελεί και το συνδετικό κρίκο της ζωής μας, γιατί σταματάμε πλέον να είμαστε παιδιά και γινόμαστε όριμοι σε ό,τι ηλικία και αν φύγει η μαμά. Πέρα από το ψυγείο, το οποίο πραγματικά αποτυπώνει όλη τη ζωή και είναι μια ιδιαίτερη τρυφερή ιστορία, τι άλλο κρατάτε από αυτήν? Από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου τα πάντα. Τις μνήμες, την πόλη μέσα στην καρδιά μου, και ας μην την έζησα εγώ έντονα, γιατί ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 3,5 χρονών όταν ήρθαμε εδώ. Το μεράκι τους για τα πράγματα, για την κουζίνα, παρόλο που εγώ δεν είμαι καλή μαγείρης όπως η μαμά μου, για τις χειροτεχνίες, για τα κεντήματα. Κεντάω κι εγώ όπως κεντούσε και εκείνη. Για τη φροντίδα των ανθρώπων, γιατί φρόντισαν τους πάντες. Το είχαν μέσα τους. Ήταν δοτικοί οι γονείς μου. Ήταν της προσφοράς. Προσφέρανε πάντα. Το χρόνο τους, φροντίδα σε ηλικιωμένους. Η μητέρα μου πήγαινε και στο Χαρίσιο Γεροκομείο και στην ΕΛΕΠΑΠ και βοηθούσε. Ήταν πάνω από 70 χρονών όταν μάζευε καπάκια και τα πήγε στο ΑΧΕΠΑ και στο Θεαγένιο και τα κάνανε αμαξίδια. Όλα αυτά είναι μια κληρονομιά που δεν σε αφήνει, και όταν είμαστε νέοι δεν τη σκεφτόμαστε τόσο. Μεγαλώντας τη σκεφτόμαστε πιο πολύ. Και το ψυγείο σχετίζεται και με αυτό που οι γονείς μου κάνανε πάντα, φροντίζανε τα αντικείμενα, παρόλο που όσο δεμένοι και αν ήταν με αυτά, φροντίζανε όταν έπρεπε να τα αφήσουν, να μην πάνε χαμένα. Να βρουν ένα σπίτι, να βρουν έναν κατάλληλο άνθρωπο, έναν κατάλληλο χώρο. Προσφέρανε αντικείμενα εκεί όπου χρειαζόντουσαν, στην εκκλησία, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Κύριε Αριάδνη, η ιστορία της οικογένειας είναι τόσο σημαντική, της κάθε οικογένειας, του κάθε ανθρώπου. Εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθείτε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, να δείτε το ψυγείο στην έκθεση. Ναι. Πράγματι. Και εσείς, οι άλλοι θα το βλέπουν και θα λένε, ω, ένα ψυγείο που ακόμα είναι λειτουργικό 61 χρόνια μετά, και εσείς θα λέτε από μέσα σας τι ιστορίες έχει ζήσει. Ναι. Τι ιστορίες έχει ζήσει αυτό το ψυγείο. Κυρία Αριάδνη, πολύ συγκινητική ιστορία και σας ευχαριστώ πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλή σας μέρα. Καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.